Η αναγέννηση περιμένοντας να μάθει τι θα γίνει με την έσταση που έχει καταθέσει κατά του κύρου του αγώνα της πρεμιέρας με τον Τύρναβο και μετά την νίκη της περασμένης Κυριακής από του Οδυσσέα Κουρδελιού, προετοιμάζεται για την τρίτη μάχη του πρωτάθλημα που είναι προγραμματισμένη να γίνει την ερχόμενη Κυριακή στη Ζάκυνθο κοντά στην ομώνυμη ομάδα. Ο τεχνικός των Κιτινόμενων Σάκης Θεοδωσιάδης προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους μετά το εκπληκτικό ξεκίνημα της ομάδας σε πρωτάθλημα και κύπελο και ζητά από τους παίκτες του να κοιτάζουν κάθε αγώνα ξεχωριστά αφού ακόμη δεν πέτυχαν τίποτα. Το πιο σημαντικό για μας είναι να δημιουργήσουμε, επειδή είμαστε και εμείς μια νέα ομάδα, να δημιουργήσουμε πρώτα μια ομάδα καλή που να παίζει αξιόλογο ποδόσφαιρο και να προσελκύσει κάθε Κυριακή περισσότερο κόσμο στο γήπεδό μας. Αυτός είναι ο στόχος. Από εκεί πέρα οι στόχοι οριοθετούνται μέσα από τις νίκες. Όσο κερδίζεις, αργά ή γρήγορα ξεκαθαρίζει και ο στόχος. Αλλά βασική μας προϋπόθεση είναι, επειδή η ομάδα μας είναι καινούρια, εκτός από 3-4 παιδιά έμπειροι, οι άλλοι όλοι είναι 18-20 χρονών, είναι να μάθουμε το ποδόσφαιρο και να παίζουμε ελκυστικό ποδόσφαιρο που να φέρνει περισσότερο κόσμο κάθε Κυριακή στο γήπεδό μας.